Καλημέρα, Ιλιάνα. Καλημέρα, κυρία Κανέλη. Καλημέρα, Παύλο. Καλημέρα, κύριε Τσίμα. Καλά. Δεν ρωτάει για τα ποδοσφαιρικά, γιατί περιμένουμε καλά. Το ότι θα ήταν σήμερα Δευτέρα και θα είχαμε αγώνα και μάλιστα κρίσιμο που κρίνει το πρωτάθλημα, δεν το είχα φανταστεί, οφείλω να ομολογήσω. Ναι. Λοιπόν, και μάλιστα να φταίει ο κορονοϊός. Ναι. Και να φταίει ο κορονοϊός, από τον οποίο ο Οργανισμός Υγείας μας απάλλαξε ως γενική απειλή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, να έρθουμε στα πολιτικά. Όλοι παρατηρούν ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα σε αυτές τις εκλογές και παρουσιάζει μια. Τσιμπάνε λίγο τα ποσοστά του και μοιάζει να κάνει και ένα γκέλ επικοινωνιακό μεγαλύτερο. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στην προσωπικότητα του κ. Κουτσούμπα, ο οποίος έχει ένα πέρασμα στα social media, ή αν οφείλεται στην κατάσταση τη γενική, δηλαδή στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και ένα κοινό ελκύεται. Νομίζω ότι συμβαίνουν και τα δύο. Αλλά η εμφάνιση στα media είναι δουλειά συλλογική στο κόμμα. Δεν είναι δουλειά ατομική. Του Δημήτρη, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Δεν είναι δουλειά του γραμματέα. Ναι. Είναι όλο το κόμμα το οποίο έχει ανοιχτεί. Και αυτό να θυμίσω και σε εσένα και στους ακροατές σου, ότι το βρίσκεις στους νέους. Δεν είναι δυνατόν να πάρεις την πρωτιά από τη Δάπνο του Φουκού πέρσι με 33% ποσοστό στις φοιτητικές εκλογές. Αυτοί οι νέοι δεν ήρθαν επειδή τα social media ήταν ανοιχτά. Ήρθαν γιατί συνειδητοποίησαν αυτά που λέμε εμείς και αυτά που λέει η νεολαία μας ως πραγματικές και ουσιαστικές ανάγκες και ως παρέμβαση και ως προοπτική. Άρα το άνοιγμα είναι στα αλήθεια. Ευάρο και βίλιο. Πάτε σε ένα από τα περίπτερα που έχει στήσει το ΚΚΕ μέσα στην Αθήνα. Πάτε από το Σύνταγμα, όπου υπάρχει περίπτερο, και θα δείτε τη διαφορά στα πρόσωπα, στον κόσμο που σταματάει, στην κουβέντα που πιάνει, στα θέματα που βάζει. Αυτό που έλεγες εσύ και που ίσως ο κόσμος αναρωτιέται αν υπάρχει τοξικότητα ή δεν υπάρχει τοξικότητα. Τοξικότητα υπάρχει. Υπάρχει όμως και μια αντίδραση στη τοξικότητα, η οποία είναι πολύ μεγάλη. Εγώ δεν συναντώ τις τοξικές ερωτήσεις που συναντούσα τις προηγούμενες εκλογές. Ο κόσμος έχει σοβαρέψει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έχει σοβαρέψει κατά τις ανάγκες του. Ναι, ναι, προφανώς. Και έχει εκλογική. Δηλαδή, και εγώ το αισθάνομαι αυτό, ότι ο κόσμος καταπίνει λιγότερο τη σαχλαμάρα, έχει λιγότερη ανοχή απέναντι στη σαχλαμάρα ή απέναντι στα προπαγανδιστικά και ζητάει η κουβέντα να γίνεται επί της ουσίας. Συμφωνείς ή διαφωνείς με τον άλλον, αλλά να κουβεντιάσουμε για κάτι σοβαρό. Ναι, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα δείγμα οριμότητας, το οποίο είναι εξαιρετικό. Εύχομαι να μεταφραστεί και σε μεταφορά προσέλευση στην κάλπη. Παίξαν και τα τέμπη ρόλο σε αυτό. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Ναι, το κρατώ αυτό, αλλά ήθελα να ρωτήσω αν παίζουν και τα τέμπη, έπαιξαν ένα ρόλο σε αυτό, στο να υπάρχει λιγότερος χώρος για την συνηθισμένη, ας πούμε, κλωτσοπατινάδα. Ναι, έπαιξαν. Ένα ρόλο τον έπαιξαν. Αλλά νομίζω ότι πάρα πολύ γρήγορα, και όχι για επικοινωνιακούς λόγους, άρχισαν να συνειδητοποιούν. Για παράδειγμα, τα τέμπη είναι τρανό παράδειγμα της προβολής των θέσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος στο τι σημαίνει δημόσια συγκοινωνία, τι σημαίνει δομή δημόσια, τι σημαίνει πραγματικό δικαίωμα, πώς το ασκείς και τι σημαίνει έλεγχος, έλεγχος, πραγματικός έλεγχος. Είναι από τις λίγες φορές που συναντώ κόσμο ο οποίος συνειδητοποιεί πως έχουμε δίκιο. Και αυτό το δίκιο θα το δούμε και στις κάλπες. Εγώ θεωρώ ότι το ΚΚΕ θα είναι σε ένα σημαντικό βαθμό η έκπληξη των εκλογών. Με όρους αριθμητικούς, ναι. Έτσι όπως το λέμε. Ενώ ότι θα έχει μια άνοδο που δεν θα είναι πυροτεχνηματική. Τη συναντώ σε όλα ένα περισσότερους επαγγελματίες. Τη συναντώ σε δάσκαλο, δηλαδή, ο οποίος κατανοεί αυτά που έλεγε χτες το κόμμα και ο Κουτσούμπας για τα σπίτια, τη σεισμικότητα, τον έλεγχο, τον τρόπο με τον οποίο επαναεκτιμάται και ξαναμπαίνει στο χρηματιστήριο του κέρδους η γη και η στέγη. Και δεν σταματάει μόνο στο Airbnb. Δηλαδή, συνάντησα δασκάλους οι οποίοι δουλεύουν κάτω από συνθήκες και ήταν 40 δάσκαλοι. Αν έχεις 40 δάσκαλους και πας να μιλήσεις και έρθουν 35, καταλαβαίνεις από μόνος σου ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και έχω 550 παιδιά σε ένα σχολείο, στο οποίο εγώ στο προάβλιο, μέχρι να το διασχίσω, ένα πολύ μικρό προάβλιο στο κέντρο της Αθήνας, γύρισα 3 φορές το πόδι μου. Έπεσαν τα παιδιά έξω και πίστεψε με ειλικρινά, σταυροκοπιόμουν μέχρι να βγω ποιο από αυτά τα παιδιά που είχαν βγει διάλειμμα για να κάνουν 3 τάξεις μαζί, 3 τμήματα μαζί, δηλαδή κάπου 200 παιδιά, σε μια αυλή που δεν χωράει 200 παιδιά, και τα 3 μαζί γυμναστική.
και διάλειμμα. Δηλαδή, συμβαίνουν πράγματα τα οποία ο κόσμος δεν τα νιώθει απλώς στο πετσί του, στη τσέπη του, αλλά τα νιώθει και στο πετσί του. Τώρα, το κρίσιμο ερώτημα και το δύσκολο ερώτημα, ειδικά αυτή τη φορά, ακριβώς επειδή τα πράγματα κάπως έτσι είναι, σαν γενικό κλίμα, είναι: ωραία, θα ψηφίσει ο άλλος Κομμουνιστικό Κόμμα και μετά. Θέλω να πω, από τη στιγμή που το Κομμουνιστικό Κόμμα δηλώνει πολύ κατηγορηματικά ότι δεν μετέχει στο κυβερνητικό παιχνίδι, ότι δεν θα μπει σε κανέναν συνδυασμό, ότι δεν θα κάνει κυβέρνηση νικητών ή ηττημένων, δεν θα συνεργαστεί με κάποιον άλλον για να κυβερνήσει, τι νόημα έχει? Α, Παύλο μου, εδώ νομίζω ότι είναι και η μεγάλη καινοτομία αυτή τη στιγμή και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί το βρίσκω. Είμαι από τις λίγες φορές, μην ξεχνάς ότι είμαι βουλευτή ένα και κατεβαίνω σε εκλογές από το 2000. Ναι. Από το 99 για την ακρίβεια. Ναι. Επομένως, έχω 24 χρόνια. Ναι. 24 χρόνια στην πλάτη μου δεν είναι λίγα και το πίστεψε με, είναι πολύ ελαφρύτερο το βάρος μετά από 24 χρόνια και δεν περίμενε κάποιος να είναι πιο βαρύ. Mm. Είναι ελαφρύτερο ακριβώς επειδή συμβαίνει αυτό που θα σου πω. Έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος πια από τις εκλογές δεν περιμένει και είναι τμήμα της ωριμότητάς του, αργή διαδικασία, να κυβερνήσει. Είναι μάλλον στη φάση που θα θέλει να κυβερνήσει. Και ξέρει ότι για να κυβερνήσει μόνο με το κουκουέ θα μπορούσε να κυβερνήσει. Να αισθάνεται δηλαδή ότι ο ίδιος παίρνει αποφάσεις και τις έχει στα χέρια του. Και δεν έχει απέναντι του κάποιον ο οποίος μπορεί να μην τον έχει σεβαστεί και μάλιστα θεσμικά σε βαθμό κακουργήματος, καλή ώρα λέγει με δημοψήφισμα. Mm. Αν δεν έχει σεβαστεί την απόφαση ενός δημοψηφίσματος του 62% του ελληνικού λαού, γιατί να πιστέψει ο άλλος μετά, όταν τον σεβαστεί στην καθημερινότητά του? Αν σήμερα είναι αντιμέτωπος με ένα κλίμα είναι τοξικό, σχεδόν φεδρό, ανάμεσα στη στέψη του Καρόλου και στο πιο αρτήριο είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Έχει απέναντί σου, ας πούμε, έναν Τσίπρα που τον έλεγε ο Λανδρέου πριν από 10 χρόνια, 12. Ή σήμερα οι υπόλοιποι, οι άλλοι, κύριο Κασιδιάρη τον ανεβάζουν, κύριο Κασιδιάρη τον κατεβάζουν. Άμα αυτό. Με έναν παντελώς, πέρασαμε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που λέγαμε ποπό δεν μιλάει ο Καραμαλής της Ραφίνας. Γιατί έχει μιλήσει ο Σιριζέος Καμένος μέχρι σήμερα. Αρχίζει ο κόσμος και σκέφτεται ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της ευρωνατοϊκής Δανημαρκίας και το βλέπει. Μάλιστα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος που ζούσε στην Αλεξανδρούπολη να μην ξέρει ότι εκτροχιάς και τρένο που είχε πάνω τάγκς. Το ξέρει στην Αλεξανδρούπολη και θα το σκεφτεί και θα του ζηγιάσει και ξέρει πως έχουν τα πράγματα. Αρχίζει και βλέπει μία σειρά από διαδικασίες που είναι πολύ σημαντικές. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, την ομοιότητα των δύο κομμάτων για την οποία εμείς διατηνόμαστε ότι αρκεί για να μην θες να μπεις όχι απλώς σε κυβέρνηση, ούτε να περάσεις απ' έξω. Ό,τι κινητοποίηση έγινε, ακόμα και μεσούσεις της πανδημίας, αγνοώντας απαγορεύσεις ασφυκτικές, με έναν τρόπο απολύτως ασφαλή για το λαό, αλλά με το λαό εμφανή, δεν ξέχασε κανένας την Πρωτομαγιά και τη διαδήλωση των κομμουνιστών. Δεν ξέχασα ότι όποτε βγήκαμε να παρεύουμε σε έναν πληστηριασμό, δεν ξεχνούσαμε ούτε ποιος έκανε το ιδιώνυμο στον πληστηριασμό, ούτε ποιος έκανε τους πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς που έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ποιος εκμεταλλεύεται σήμερα τη διαδικασία για μία ακόμα φορά για να ξανασώσει τις τράπεζες και σου λέει ότι θα σου μειώσει τον έμφυα. Θα σου μειώσει τον έμφυα αν ασφαλίσει το σπίτι. Mm. Επειδή κοστίζει πάρα πολύ στο κράτος αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει τις φυσικές καταστροφές. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει να διαλέξει ανάμεσα στο καήκατε από μόνοι σας γιατί ήσασταν αυθαίρετοι και τώρα ελάτε να ασφαλίσετε το αυθαίρετο για να μπορείτε σε περίπτωση που καείτε να σας πληρώσει κάποιος τρίτος γιατί εγώ δεν μπορώ να σας πληρώσω και σου έχει βάλει και υποχρεωτική ασφάλιση για την υγεία και ξέρεις ότι πάλι ωφελούνται με διπλή μορφή στο διπολισμό δηλαδή και με Σιριζανέλικη και με Πασοκονεοδημοκρατική και την νεοδημοκρατική κυβέρνηση από την άλλη μεριά κατευθύνεσαι στο να πρέπει να καταβάλεις τα πάντα όταν η ναυτεμπορική ή οι οικονομικές άλλες εφημερίδες, ο οικονομικός ταχυδρόμος να πω όσες μπορώ αυτή τη στιγμή κάθονται και ασχολούνται με το έγκλημα αυτή τη στιγμή της υποδηλωμένης εργασίας με νέους οι οποίοι εμφανίζονται να παίρνουν το 150 για να βγάλουν απλώς εισιτήριο να πάνε κάπου μόλις γίνουν 18. Mm. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι πια χαζά τα παιδιά. Επειδή γίνανε 18, πανηγυρίζει η κυβέρνηση και τους δίνει 150 ευρώ να κάνουν πάρτι γενεθλίων ή να κλείσουν εισιτήριο για να πάνε στις Συνούσες. Γιατί για το πάρουν, ξέρουν ότι στις Συνούσες θα πρέπει να κοιμηθούν στην παραλία μετά. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο.
Ούτε να φάνε. Πρέπει να πάρουν και καμιά πετονιά να ψαρέψουν για να φάνε. Σε έναν τουρισμό και σε μια περιοχή όπου θα φιλοξενήσει φέτος 30 εκατομμύρια τουρίστες και ταυτόχρονα έχει υπογράψει με βάση το χρηματιστήριο και την Ευρωπαϊκή Ένωση της Ενέργειας ότι θα κάνει και 15% έκπτωση. Αλλά έρχεται καύσωνας. Ούτε ο άλλος μπορεί να χαπατιάσει ότι ξέρει το σπίτι του είναι παλιό, χρειάζεται συντήρηση, είναι ψηλοτιμόρροπο και του λένε ότι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να πάρει από το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι στην πραγματικότητα ένα υπερμνημόνιο για τα λεφτά που παίρνεις πρέπει να εξηγήσεις ακριβώς που θέλει να τα βάλεις, όχι που μπορείς να τα βάλεις εσύ και να σου λέει ότι σε αυτό το ετοιμόρροπο πράγμα πάρε και ένα φωτοβολταϊκό να το βάλεις από πάνω για να μην επιβαρύνεις το περιβάλλον. Ούτε το πτώμα σου την ώρα που θα πέσει το σπίτι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη στην. Και εγώ, καλημέρα, καλή δύναμη. Αλφα Αθήνας, μην το ξεχνάς. Και Κουκουέ, πάντα μην το ξεχνάς. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.